Έχω δει πολλές διαδηλώσεις στη ζωή μου. Είδα τις διαδηλώσεις της δεκαετίας του 60 στην Ουάσιγκτον με 50.000 ή 100.000 κόσμο. Είδα τις διαδηλώσεις στα τέλη της δεκαετίας του 60 στη Βραζιλία, όταν 100.000 κόσμος ήταν στους δρόμους του Σαο Πάολο, του Ρίο και της Βραζίλια. Ακόμα και τις μέρες των Συμφωνιών Ειρήνης για το Βιετνάμ, η πρεσβεία μας στο Παρίσι δεχόταν επιθέσεις ξανά και ξανά. Από 10, 20, ή 30.000 ανθρώπους στην Place de la Concorde. Ευτυχώς οι γαλλικές αρχές μας προστάτευαν καλά. Ποτέ μου όμως δεν είδα διαδηλώσεις σαν αυτές της Αθήνας. Ήταν διαδηλώσεις των 200.000, 300.000, 400.000 ανθρώπων που συγκεντρώνονταν όλη μέρα στο κέντρο της πόλης και μετά έκαναν πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία σε σειρέ των 200 ή 300 ατόμων, περνούσαν απ' έξω, χρησιμοποιούσαν τις χειρότερες, πιο εσχρές βρισχές της ελληνικής γλώσσας και προσπαθούσαν να εισβάλλουν στην πρεσβεία. Μια φορά μάλιστα τα κατάφεραν. Επιχείρησαν να την πυρπολίσουν. Έκαναν ζημιές αξίας άνω των 100.000 δολαρίων. Ήταν πραγματικά περίοδος μεγάλης έντασης στην Ελλάδα και εδραίου φανατικού αντιαμερικανισμού. Εισέβαλαν στην πρεσβεία στα τέλη του 1974, από το θυμάμαι. Εγώ έφτασα τον Σεπτέμβριο του 1974. Οι ελληνικέ αρχέ προσπαθούσαν να προστατεύσουν την πρεσβεία. Για παράδειγμα, τη μέρα που εισέβαλε ο Όχλο, ξέραμε ότι είχε μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο και πορεία προ την πρεσβεία. Έτσι, γύρω στι 4 το απόγευμα, του έστειλα όλου σπίτια του και εγώ έφυγα από την πρεσβεία μαζί με τον Αμερικανό Αξιωματικό Ασφαλεία, του πεζου... πεζοναύτε τη Φρουρά και διάφορου άλλου. Οι πρώτε ομάδε έφτασαν στην πρεσβεία κατά τι 8 το βράδυ. Είχαν συνεννοηθεί να κάψουν πρώτα μια Αμερικανική σημαία ως σήμα και μετά όρμησαν στην πρεσβεία. Ήταν καμιά διακοσαριά Έλληνες αστυνομικοί γύρω από την πρεσβεία, σαν οδόφραγμα, και εγώ είχα δώσει εντολή στους πεζοναύτες να μην βγάλουν πιστόλι και πυροβολήσουν κανέναν, γιατί οι διαδηλωτέ και οι ηγέτε τους έψαχναν έναν μάρτυρα για να φουντώσουν ακόμα περισσότερο τον αντιαμερικανισμό στη χώρα. Η φρουρά των πεζοναυτών έκανε άψογη δουλειά. Απόθυσε τον κόσμο που εισέβαλε στην πρεσβεία με σκούπε, πυροσβεστήρε, καρέκλε κτλ. Ήταν πολλοί τραυματίες, τραυματίε, σπασμένα κόκαλα, σπασμένα χέρια, ομοπλάτε και ούτω καθεξή. Πολλοί αστυνομικοί επίση χτυπήθηκαν άσχημα, αλλά κανεί δεν σκοτώθηκε. Είδα τότε και με επηρέασε πολύ αυτό το τρομερό τίμημα που έπρεπε να πληρώσει η Αμερικανική κυβέρνηση όταν συνδεόταν τόσο στενά τόσο δημόσια και τόσο επιδεικτικά με ένα καταπιεστικό καθεστώς σε μια άλλη χώρα. Η ζημιά για τα αμερικανικά συμφέροντα εκείνη την περίοδο αλλά και μετέπειτα ήταν, κατά τη γνώμη μου, άμεση απόρρια των αχρίαστων και κοντόφθαλμων πολιτικών και ενεργειών των προηγούμενων ετών. Αποφάσισα λοιπόν ότι έπρεπε να αναδιοργανώσουμε τον σταθμό της CIA στην Ελλάδα και τον ρόλο του εκεί και να ακολουθήσουμε μια σειρά από πολιτικές στη χώρα. Τόσο δημοσίω, όσο και στο παρασκήνιο, <coughs> ώστε να διορθώσουμε μια κατάσταση σοβαρή και απειλητική <coughs> για τα αμερικανικά συμφέροντα. Εξοργίστηκα όταν είδα τι ζημιέ που είχαν γίνει και ορκίστηκα να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Οι διαδηλωτέ είχαν εισβάλει στο τμήμα τη πρεσβεία που είναι πιο κοντά στην κύρια οδική αρτηρία που περνά έξω από την πρεσβεία και είχαν φτάσει στο προξενικό, στον προξενικό τομέα στο Ισόγειο. Έκαναν τρομερέ ζημιέ, έσπασαν παράθυρα και έπιπλα, προσπάθησαν να γκρεμίσουν τουλάπια, έβαλαν φωτιά. Βρισκόταν στο κτίριο μισή ώρα πριν αναγκαστούν να βγουν. Δεν έφτασαν βέβαια ποτέ σε κανέναν τομέα με απόρριτα έγγραφα. Η ελληνική αστυνομία ήταν εκείνη που έβγαλε έξω του διαδηλωτέ και πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν άσχημα πάνω στι συγκρούσει. Οι ελληνικέ αρχέ με διαβεβαίωσαν πω δεν θα επέτρεπαν να ξαναγίνει αυτό. Ο Υπουργό Άμυνα, καλά να είναι ο άνθρωπο, ο Ευάγγελο Αβέροφ, ήρθε αμέσω στην πρεσβεία γύρω στι 10 το βράδυ για να εκφράσει για λογαριασμό του ίδιου και των ελληνικών αρχών τη βαθιά του λύπη για την επίθεση στην πρεσβεία μα και για τι ζημιέ που είχαν προκληθεί. Και ο Υπουργό Εξωτερικών, ο Δημήτρη Μπίτσιο, μου εξέφρασε και αυτό στη λύπη του από τηλεφώνου και υποσχέθηκε πω η ελληνική κυβέρνηση. Θα αναλάμβανε το κόστο των επισκευών, όπω και έκανε. Είμαι σίγουρο πω την άποψή μου για την CIA δεν την συμμερίζονται κομβικοί αξιωματούχοι τη υπηρεσία. Νομίζω όμω πω πρέπει να θυμόμαστε ότι στα τέλη τη δεκαετία του 40 είχε γίνει ένα φρικτό αναλέητο εμφύλιος πόλεμο. Υπήρχε υπόβαθρο στην Ελλάδα και η CIA τι δεκαετίε του 40, του 50 και του 60 είχε αναπτύξει στενή μυστική συνεργασία με πολλούς σημαίνοντες Έλληνες ηγέτες. Η CIA θεωρώ λειτουργούσε σχεδόν ανεξάρτητα από τον πρέσβη και την πρεσβεία. Δεν ήμουν ποτέ σίγουρος εκ των προτέρων ότι ήξερα ποιον έβλεπαν και τι έκαναν. Ήθελα λοιπόν να θέσω τον σταθμό της CIA υπό τον έλεγχό μου. Πίστευα καλώς ή κακώς, ότι η CIA δεν είχε ποτέ στα αλήθεια εξυγχρονιστεί στην Ελλάδα για να γίνει σαν τους σταθμούς της CIA που υπήρχαν σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης που ήξερα, όπως και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ακόμα λειτουργούσαν όπως 15 ή 20 χρόνια νωρίτερα και δεν ήταν πια αποδεκτό αυτό. Πίστευα λοιπόν τότε πως έπρεπε να αλλάξουμε τον σταθμό και τις δραστηριότητες του, να τις φέρουμε περισσότερο κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία μου. Οι εντολέ του ήταν να μου δείχνουν τα πράγματα που θεωρούσαν είτε στην Ουάσιγκτον είτε στον τοπικό σταθμό πω έπρεπε να ξέρω. Συνεχώ με διαβεβαίωναν πω έβλεπα και ήξερα κάθε τι σημαντικό που έκαναν, εκτό από πηγέ και μεθόδου. Προφανώ μόνο οι ίδιοι έπρεπε να ξέρουν ποιοι ήταν ονομαστικά οι πράκτορέ του και ποιε μεθόδου χρησιμοποιούσαν για να αποκτήσουν πληροφορίε. Εγώ δεν χρειαζόταν να ξέρω λεπτομέρειε γι' αυτά. Γνωστοποίησα τις απόψεις μου τόσο στο State Department όσο και στην CIA στην Washington, στέλνοντας μηνύματα σχετικά με ό,τι θεωρούσα πως έπρεπε να γίνει. Ζήτησα να αντικατασταθεί ο τότε σταθμάρχης που ήταν πολύ ικανός αξιωματούχος και το αίτημά μου έγινε δεκτό. Μου προτάθηκε ως σταθμάρχη στην Αθήνα ένας άνθρωπος που είχε διατελέσει σταθμάρχης. τη CIA στο Περού και τον γνώριζα, ο Ρίτσαρτ Βέλς. Είχε πτυχίο από το Χάρβαρντ, είχε σπουδάσει κλασική φιλολογία, μιλούσε ελληνικά και ήξερα πως ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και πως μπορούσα να δουλέψω μαζί του. Όταν λοιπόν μου προτάθηκε ως σταθμάρχης, τον δέχτηκα με μεγάλη χαρά. Προς μεγάλη μου απογοήτευση έμαθα πως είχε κατονομαστεί ως πράκτορας η CIA πριν καν έρθει στην Ελλάδα σε μια εγκύκλιο που στάλθηκε στην Ελλάδα και αλλού, όπου καταγράφονταν οι οξιωματούχοι της CIA που υπηρετούσαν στο εξωτερικό, σε διάφορες αμερικανικές πρεσβείες. Δημοσιεύτηκε στο τεύχος της 25ης Νοεμβρίου της αγγλόφωνης εφημερίδας Athens News και πολύ νωρίτερα στα τεύχη Ιανουαρίου και Ιουνίου του περιοδικού Counter Spy, που συνεξέδιδε ο πληροφοριοδότης Philip AG. Στην Ελλάδα είχαμε κάπου 6 ή 8 κατοικίε κυβερνητική ιδιοκτησία και ο σταθμάρχη έμενε σε μία από αυτέ. Περιτόνω το πω, οι ελληνικέ μυστικέ υπηρεσίε και πολλοί Έλληνε που ήθελαν να ξέρουν, όπω και ξένε μυστικέ υπηρεσίε, μπορούσαν να εντοπίσουν τον σταθμάρχη τη CIA στην Ελλάδα. Φαντάζομαι δεν είναι δύσκολο αυτό, σχεδόν σε καμία χώρα του κόσμου. Η διαφορά στην Ελλάδα ήταν ότι πήρε ευρεία δημοσιότητα. Όταν λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα επισήμω ο στέλεχο του πολιτικού τομέα μου, τότε ο επιτετραμένο μου, ο Μόντι Στέρνς και εγώ κανονίσαμε να πάει σε διαφορετική κατοικία, σε άλλο μέρο τη πόλη. Αλλά οι Βέλς τελικά αποφάσισαν να μείνουν στο ίδιο σπίτι. Συμπαθούσα πολύ. Τον Dick Wells συνεργαστήκαμε για να, να αναδιοργανώσουμε τον σταθμό της CAA και τις διευρυμένες βαθιές και κατά τη γνώμη μου αχρίαστα εκτεταμένες δραστηριότητες του στην Ελλάδα. Συνεργάστηκε μαζί μου γι' αυτό και το καταφέραμε μέσα σε λίγους μήνες πριν από το θάνατό του. Νομίζω πως ήταν μεγάλο κρίμα. Ο θάνατός του ήταν μεγάλη προσωπική όσο και επαγγελματική τραγωδία για μένα μέχρι σήμερα ακόμα. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Ήταν αληθινό φίλο τη Ελλάδα, φίλο τη Ελληνοαμερικανική συνεργασία και δουλέψαμε μαζί για να κάνουμε τη δράση τη CIA, ε, CIA στην Ελλάδα πιο αρμόζουσα στη σύγχρονη εποχή. Τον είχα καλέσει σπίτι μου στην πρεσβευτική κατοικία για ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι στι 23 Δεκεμβρίου του 1975, μια δεξίωση. με ελληνική μουσική, ελληνικό φαγητό και ελληνικούς χορούς. Ήταν, 200 ή... ήταν 100 ή 200 καλεσμένοι. Αρκετοί Έλληνες αξιωματούχοι ήταν παρόντες, όπως και πολλοί από το προσωπικό της πρεσβείας, μαζί με τα παιδιά τους, συν τα παιδιά των Ελλήνων αξιωματούχων που γνωρίζαμε. Ήταν και υπουργοί ανάμεσά τους. Έφυγαν με τη γυναίκα του από το σπίτι μας εκείνο το βράδυ κατά τις 9 ή 10. Μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και πήραν το δρόμο για το σπίτι τους. Η γυναίκα του μου είπε αργότερα εκείνο το βράδυ ότι περνώντας έξω από το σπίτι τους, τα φώτα ήταν σβησμένα στο δρομάκι της εισόδου και στην προστινή πύλη. Αν βρίσκονταν, είπε, στη Γουατεμάλα, όπου είχαν υπηρετήσει μια εποχή, δεν θα είχαν σταματήσει. Θα είχαν πατήσει γκάζι και θα συνέχιζαν το δρόμο τους, αν ήταν σβησμένα τα φώτα, μέχρι να φτάσουν στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα ή πίσω στην πρεσβεία. Την Αθήνα όμω δεν την είχαν στο μυαλό του σαν τόσο απειλητικό μέρο. Μπήκαν στο δρομάκι του και σταμάτησαν. Στην απέναντι πλευρά του δρόμου ήταν ένα μικρό αμάξι με τέσσερα άτομα μέσα. Τα τρία βγήκαν έξω. Τα δύο χωρίστηκαν στι δύο πλευρέ του αυτοκινήτου του Βέλ και ανάγκασαν τον Ντίκ Βέλ και τη γυναίκα του να βγουν έξω. Του ζήτησαν να σηκώσει ψηλά τα χέρια στα ελληνικά. Ο Βέλ μιλούσε ελληνικά. Φαίνεται πω καθώ σήκωνε ψηλά τα χέρια του, του ρώτησε τι ήθελαν. Τον πυροβόλησαν τρεις φορές με ένα 45 περίστροφο στο στήθος και τον σκότωσαν. Μετά μπήκαν στο αμάξι τους και έφυγαν ολοταχώς. Όταν ο Καραμαλής επέστρεψε ως Πρωθυπουργό τον Ιούλιο του 1974, πήρε διάφορα μέτρα για να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την υποστήριξη του ελληνικού λαού. Ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ανακοίνωσε, αποχω... ε, Ανακοίνωσε επίσης ότι η, Ελλάδα, η Ελληνική κυβέρνηση θα επέμενε να αποσυρθούν οι Αμερικανοί από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και θα αναδιαπραγματευόταν κάθε Αμερικανική παρουσία στη χώρα. πήρε διάφορα μέτρα που προκάλεσαν θετικέ αντιδράσει από τον ελληνικό λαό. Έκλεισε αμερικανικέ βάσει και σταμάτησε τα σχέδια για home porting ενό αμερικανικού αεροπλανοφόρου και των βοηθητικών του δυνάμεων στην Ελλάδα. Ήταν χρόνια στα χαρτιά τα σχέδια αυτά, όπω και για το home porting μια μάχημη μονάδα αεροπλανοφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμανλής μου είπε κάποτε όταν το συζητούσαμε ότι πολλά πράγματα είχαν γραφτεί για αυτόν αλλά εκείνο που τον έκανε πιο περήφανο ήταν πως ο Ντεγκόλ είχε γράψει στα απομνημονεύματά του ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να κυβερνήσει ένα έθνος το οποίο δεν ήθελε να κυβερνηθεί. Ο Καραμανλής δεν μιλούσε πολύ καλά αγγλικά και μόνο στοιχειώδη γαλλικά πέρα από τη μητρική του, την ελληνική. Εγώ πήγα στην Ελλάδα αρκετά απότομα πριν προλάβω να μάθω καλά ελληνικά. Μελέτησα ωστόσο όσο περισσότερο μπορούσα πριν πάω και έκανα μαθήματα κάθε μέρα με δάσκαλο όσο ήμουν εκεί. Έτσι είχα αρχίσει να αποκτώ μια σχετική άνεση με τη γλώσσα. Όποτε ήμασταν μόνοι μα με τον Καραμαλί, καταλήγαμε να μιλάμε και στι τρει γλώσσε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Κάποια στιγμή πέρασα σχεδόν μια μισή μέρα μόνο μαζί του, όσο αντιμετωπίζαμε άλλη μια κρίση στην περιοχή. Πώς λέγεται αυτός που τα γράφει αυτά. Είναι ο κύριος Τζακ Κιούμπις, πρέσβη στην Αθήνα από το 1974 έως το 1977.